Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας απευθύνω ένα θερμό αγωνιστικό συντροφικό χαιρετισμό και καλωσόρισμα στην απόψινή μας συγκέντρωση που γίνεται δύο μήνες πριν τις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, με την πεποίθηση ότι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές αλλά και της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια και τους δήμους θα βγουν πιο δυνατά. Αυτή είναι η αισιοδοξία μας. Δεν βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις των αστικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, που φτιάχνονται κατά παραγγελία για να χειραγωγήσουν και με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους που τους έχουν τσακίσει από τα χτυπήματα που τους δίνουν καθημερινά στη ζωή και στη συνείδηση. Αλλά μέσα από τη ζωντανή μας επαφή και συζήτηση με χιλιάδες εργάτες, ανέργους, αγρότες αυτοαπασχολούμενους, νέους και γυναίκες, που κάνουμε εδώ και μήνες σε χώρους δουλειάς, συνοικίες και χωριά, σχολές. Από τους χιλιάδες ανθρώπους που βρεθήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί στους αγώνες της εργατικής τάξης, της φτωχομεσαίας αγροτιάς, των επαγγελματιών και των συνταξιούχων. Γνωρίζουμε καλά ότι στις μέρες που απομένουν ως τις εκλογές, η αποσιώπηση των θέσεών μας από τα αστικά μέσα ενημέρωσης θα ενταθεί η πολιτική εκβιασμή, τα ψευτοδιλήματα, οι προβοκάτσες και οι ψευτιές, οι αποπροσανατολιστικοί καυγάδες ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας και των υποψηφίων του στην περιφέρεια και τους δήμους. Οι υποσχέσεις και τα ρουσφέτια των άλλων συνδυασμών θα οργιάσουν προκειμένου να αποτρέψουν το δυνάμωμα του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης. Γι' αυτό όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά να δώσουμε μαζί μέχρι τέλος τη μάχη της ψήφου, συνδυασμένα με τη μάχη της οικονομικής στήριξης του αγώνα μας, άνθρωπο τον άνθρωπο, για να μην χαθεί καμιά λαϊκή ψήφος, αντίθετα να κερδιθούν χιλιάδες νέες. Υπάρχει συσσωρευμένη πείρα όλα αυτά τα χρόνια από την εναλλαγή κυβερνήσεων όλων των αστικών κομμάτων. Υπάρχει πείρα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, της δίθεν πρώτης φοράς αριστερά, αλλά και από την οκτάχρονη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Για τους λίγους δόθηκαν πολλά από τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιφέρεια Θεσσαλίας. Δισεκατομμύρια για τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τους μεγαλοεργολάβους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους μεγαλέμπορους και κάθε είδους μεγαλοεπιχειρηματίες στη Θεσσαλία και γενικότερα. Σε αυτούς δίνεται από την Περιφερειακή Αρχή πάνω από το 75% του ΕΣΠΑ, το 90% του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η μερίδα του Λέοντος των προϋπολογισμών της. Τα κονδύλια που μοιράζει η Περιφέρεια και τα έργα που διαφημίζει ο Περιφερειάρχης τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου εξυπηρετούν κυρίως τους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αγροτοδιατροφής, του τουρισμού, των μεταφορών, της διαχείρισης των απορριμμάτων και άλλων. Μόλις σήμερα ο Περιφερειάρχης δηλώνει υπερήφανος τον τοπικό τύπο, γιατί υπέγραψε χρηματοδότηση ακόμη 43 εκατομμυρίων ευρώ σε άλλες 32 επιχειρήσεις της περιοχής μας μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ενώ πρόσφατα εξήγηλε τη δημιουργία σύγχρονου ογκολογικού κέντρου, καλώντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες να δράξουν την ευκαιρία με νέες μεγάλες business. Οι πιο πολλοί βίωσαν και βιώνουν την ανεργία, τη μερική απασχόληση, την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, του εισοδήματος του αγροτοπαραγωγού και του αυτοπασχολούμενου, το τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τις συνέπειες της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης της περιφέρειας και των δήμων που μεταφράζεται σε έλλειψη υπηρεσιών, έργων για τις λαϊκές ανάγκες και προσωπικού, την ακόμα μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και φορολόγηση του λαού μας από τους δήμους και την περιφέρεια, τις τεράστιες ελλείψεις σε έργα υποδομής στου τομείς της αντισημικής, της αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας του περιβάλλοντος που θέτουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές και τη λαϊκή περιουσία, όπως επίσης και σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, σπουδαστικές εστίες, νοσηλευτικά ιδρύματα και προνοιακές δομές. Κοροϊδεύουν όταν μιλάνε δήθεν για το καλό του τόπου, αλλά και του λαού, για την ανάπτυξη προς όφελος όλων, για όμορφες πόλεις και χωριά. Για το καλό των λίγων δούλευαν, δουλεύουν και θα δουλεύουν κυβερνώντες, αστικά κόμματα και τα στελέχη τους στην περιφέρεια και στους δήμους. Δεν υπάρχουν όμορφες πόλεις με χιλιάδες νέους και νέες στην ανεργία,
με δουλειές των 300 και 400 ευρώ, με άγρια φορολογιστία και τον έμφυα, με διόδια και χαράτσια, με ζωή λάστιχο και συνοικίες υποβαθμισμένες, χωρίς έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, χωρίς μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς επαρκείς, στελεχωμένους και δωρεάν παιδικούς σταθμούς, σχολιά, σπουδαστικές εστίες, κέντρα υγείας, χωρίς αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές με δωρεάν πρόσβαση. Οι άλλες δυνάμεις και στην περιφέρεια, το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον κύριο Τσιλιμίγκα, ο κύριος Κουρέτας, η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, δεν τσακώνονται για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό κανείς να μην πιστέψει ξανά τα όσα απατηλά λένε η κυβέρνηση, τα κόμματα του κεφαλαίου και τα στελέχη τους στην περιφέρεια και στους δήμους, ότι με την καπιταλιστική ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς θα αλλάξει η ζωή του λαού προς το καλύτερο. Ούτε να αποδεχτούμε τα ψίχουλα που μοιράζουν προεκλογικά αυτοί που κλέβουν στην κυριολεξία τα καρβέλια από το λαό για να στηρίξουν το κεφάλαιο. Τώρα να τους γυρίσει ο λαός την πλάτη μαζικά. Να γυρίσει την πλάτη και στο μαντρόσκυλο του συστήματος, τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Να μην σκορπίσει η λαϊκή αγανάκτηση σε ανώδυνα για το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση κόμματα και υποψηφίους περιφερειάρχες και δημάρχους. Η αποχή, η αποστροφή γενικά από την πολιτική δεν φοβίζει, αλλά βολεύει τους αστούς. Είναι ώρα λοιπόν να προχωρήσουμε μπροστά με περισσότερους εκλεγμένους συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στους δήμους και στις κοινότητες, με πιο ισχυρό ΚΚΕ, στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, στα συνδικάτα, στις μαζικές λαϊκές οργανώσεις. Δίνουμε εντολή για ανυποχώρητη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργατών, των μικρομεσαίων αγροτών και επαγγελματιών, της νέας γενιάς και των γυναικών. Δυναμώνουμε τη μόνη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο εκμεταλλευτικό σύστημα, σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική, στο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο της περιφέρειας και της τοπικής διοίκησης, τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη υπέρ του λαού. Μόνο με ισχυρό κουκουέ παντού μπορούν οι εργάτες, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι αγρότες και επαγγελματίες, η νέα γενιά και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να διεκδικήσουν μέσα και από τους αγώνες τους την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών τους. Είναι η ώρα, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες της Λάρισσας και του νομού, να κάνουν τη διαφορά, να ρίξουν κόκκινο στο μαύρο της εκμετάλλευσης, κόκκινο στο μαύρο της μιζέριας, κόκκινο στο μαύρο του φασισμού και του συστήματος που την ταΐζει διαρκώς. Τώρα με το ΚΚΕ. Γεια σας.